ξαφνιασμένα νέα. Γιατί φωνάζουμε, φωνάζουμε για να ακουστεί η φωνή της εργατικής τάξης και των εργαζομένων. Σε αυτή τη φαρσοκομωδία την οποία βιώνουμε από το πρωί και η οποία είναι σε εξέλιξη και κορυφώθηκε τώρα με τη διαδικασία των νομιμοποιήσεων. Και αυτή μια διαδικασία fast track. Η πλειοψηφία δηλαδή, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας την πλειοψηφία στην Οργανωτική Επιτροπή Πληρεξουσίων, φτιάξαν ένα κείμενο στο οποίο βάλαμε μέσα και νομιμοποιήσαμε ό,τι εργοδοτικός μηχανισμός υπάρχει μέσα στα συνδικάτα, ό,τι εργοδότες υπάρχουν ως αντιπρόσωποι ακόμα και με τη φυσική τους παρουσία και ακόμα και τώρα που μιλάμε επιδιώκουν να κόψουν ζωντανά, μαχητικά, εργατικά κέντρα όπως το εργατικό κέντρο της Πάτρας. Και δίνουμε την πάχη να μην περάσει αυτή η αυθιότητα. Πρέπει να έχουμε συνείδηση, συνάδελφοι, ότι όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα έχει αποφασιστεί τις προηγούμενες μέρες στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟ, που με την παρουσία και των εκπροσώπων τους εδώ νομιμοποίησαν όλη αυτή τη φαρσοκομωδία. Γιατί επιδιώκουν να αναστήσουν το θεσμικό εταίρο, το κοινωνικό εταίρο, την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, η οποία τους είναι χρήσιμη τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια που θα κλιμακώσουν την αντεργατική και αντιλαϊκή επίθεση. Θέλουν εκείνους τους εργατοπατέρες στα συνδικάτα και ιδιαίτερα στην πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, όπου θα είναι του χεριού τους, ακριβώς για να μπορούν να καλλιεργούν το δηλητήριο του κοινωνικού αυτοματισμού και των θυσιών που πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι για να βγατέρουν τα κέρδη των βιομηχάνων και των επιχειρηματικών ομήλων. Σε ένα τέτοιο σώμα όπως είναι η ΓΕΣΕΕ δεν μπορεί να υπάρχει αυταπάτη ότι μπορεί να εκφραστεί γνήσιος ο εργατικός, ο ταξικός συσχετισμός. Αυτό που κρίνεται είναι η καθημερινή κοπιαστική δουλειά των συνδικάτων μέσα στους χώρους δουλειάς και μέσα στους κλάδους. Εκεί που δένεται τα τσάλι, εκεί που κάθε συνδικαλιστής είναι δίπλα σε κάθε εργάτη που υποφέρει, εκεί που κάθε συνδικάτο επιδιώκει να οργανώσει την πάλη των εργαζομένων για τα πραγματικά του προβλήματα και για τις πραγματικές τους ανάγκες. Αυτό το είπαμε και μέσα και το λέμε και από αυτό το βήμα, το κάνουμε ξεκάθαρο, ότι το ΠΑΜΕ είναι ο πόλος της ελπίδας, του ταξικού προσανατολισμού, της κοπιαστικής προσπάθειας που γίνεται καθημερινά στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους για να οργανωθεί η πάλη της εργατικής τάξης ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, ενάντια στην εργοδοσία και ενάντια στους μηχανισμούς της, στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που εδώ στη ΓΕΣΕΕ και σε αυτή τη φασοκομωδία εκφράζεται με τη μεγαλύτερη σαφήλα και με τη μεγαλύτερη δυσοδεία. Το είπαμε και από το πρωί, δεν είναι τυχαίο το αντάλλαγμα που έχουν πάρει για να μείνει αυτός, αυτοί οι εργατοπατέρες στις καρέκλες τους και οι επόμενοι που θα έρθουν. Είναι το γεγονός ότι πριν λίγες μέρες έγινε μια μαζική πετυχημένη απεργία που θορύβησε την κυβέρνηση. Μπροστά μας είναι ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις που κάνουμε ήδη ότι περνάει από τα χέρια μας για να αποδείξουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία νομιμοποίηση στο σφαγιασμό των δικαιωμάτων μας που οργανώνει τις επόμενες μέρες και θα οργανώσει τα επόμενα χρόνια. Συνάδελφοι, με την παρουσία σας εδώ, τη μαζική μαχητική παρουσία εργατριών και εργατών από το πρωί και τη στάση των συνδικαλιστών μέσα στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, επιδιώξαμε και καταφέραμε να αποκρούσουμε ένα σχεδιασμό να χτυπηθούν οι ταξικές δυνάμεις. Δεν τους πέρασε και δεν τους πέρασε από την αποφασιστική στάση των εργατών εδώ και από την αποφασιστική στάση των εργαζομένων αντιπροσώπων του ΠΑΜΕ. Έτσι λοιπόν δεν θα τους περάσει και αύριο.
και μεθαύριο και την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη περίοδο θα μας βρίσκουν κάθε μέρα μπροστά τους. Θα μας βρίσκουν κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς να οργανώνουμε την πάλη των εργατών ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, ενάντια στην εργοδοσία και στην πολιτική της, ενάντια στις κυβερνήσεις που μας αφαιρούν συνεχώς διεκδικώντας τις σύγχρονες ανάγκες μας. Συνεχίζουμε ενωμένοι, αποφασιστικά παραμένουμε εδώ. Έτσι, λαέ, ισχύει το κεφάλι,